Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Έμεση αλλά ξεκάθαρη προειδοποίηση πως πρέπει να εφαρμοστούν οι περικοπές στις συντάξεις και το αφορολόγητο όριο προκειμένου να μην εξαντληθεί ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος και να είναι δυνατή σειρά φοροελαφρύνσεων, διατυπώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. Συγκεκριμένα, ο ΣΕΒ ασκεί κριτική στο εναλλακτικό σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 που παρουσίασε η κυβέρνηση, στο οποίο, όπως τονίζει μεταξύ άλλων, δεν περιλαμβάνει την περικοπή των συντάξεων όπως είχε συμφωνηθεί. Με τον τρόπο αυτό, προειδοποιεί, εξαντλείται όλος ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, χωρίς να συντηρείται κάποιο απόθεμα πόρων για το μέλλον. Τον κόδωνα του κινδύνου έχουν κρούσει κατά καιρούς οι ειδικοί για όσους επιχειρηματίες επιλέγουν να ιδρύσουν την εταιρεία τους ή να μεταφέρουν την έδρα τους σε κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Πολλοί επαγγελματίες και επιχειρήσεις επισημαίνουν λαμβάνουν κατά καιρούς μηνύματα από εταιρείες ειδικευμένες στον φορολογικό προγραμματισμό που προτρέπουν να ιδρυθούν εταιρείες σε φορολογικούς παραδείσους και κατά κύριο λόγο στην Βουλγαρία. Τα πράγματα όμως δεν είναι και τόσο απλά. Αντιθέτως, μια τέτοια επιλογή κρύβει πολλούς και σοβαρούς κινδύνους για τους επιχειρηματίες. Διαβάστε στο insider.gr όλες τις παγίδες. Σε ηλικία 65 ετών έφυγε από τη ζωή χθες Δευτέρα ο δισεκατομμυριούχος Paul Allen που ίδρυσε μαζί με τον Bill Gates το 1975 την εταιρεία πληροφορικής Microsoft. Ο Allen αποχώρησε από τη Microsoft το 1983 πριν ιδρύσει και γίνει πρόεδρος επενδυτικής εταιρείας. Παρότι απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας, έγραψε την αυτοβιογραφία του που κυκλοφόρησε το 2011. Στο βιβλίο περιέγραψε μεταξύ άλλων το πώς ο παιδικός του φίλος Gates, τον οποίο έπεισε να εγκαταλείψει τις σπουδές του στο Harvard για να ιδρύσουν μια εταιρεία που θα παρήγαγε υπολογιστές και λογισμικό, είχε κάνει μηχανογραφίες για να μειωθεί το μετοχικό του κεφάλαιο στη Microsoft. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτημο να κυμαίνει σε 637,98 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,55% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.